Την περασμένη Παρασκευή έκλεισε βέβαια η εκπομπή. Αλλιεύσαμε με τη βοήθεια συνεργατών μία είδηση για ένα φάρμακο που φαίνεται να ανακάλυψαν κάποιοι Ιταλοί επιστήμονες και το οποίο φέρεται να μπλοκάρει τον υποδοχέα, όπως τον λέμε εμείς, ACE, τον ACE2, και δεν ενεργοποιεί καν το ανοσιοποιητικό για τη διαδικασία αυτή. Η δημοσίευση για το φάρμακο που ανακάλυψαν οι Ιταλοί επιστήμονες είναι σε Ιταλικό επιστημονικό περιοδικό και όπως αντιλαμβάνεστε, ζητήσαμε τη γνώμη του καλού φίλου και της εκπομπής και συμπατριώτη μας, ο οποίος είναι καθηγητής ιατρικής στον τομέα της παθολογοανατομίας στο Πανεπιστήμιο Σαπιέτζα στη Ρώμη, τον κύριο Γιαννακάκη, που είχαμε και καιρό να τον ακούσουμε. Ο άνθρωπος μας είπε, παιδιά, να το κοιτάξω Σαββατοκύριακο μεσολαβή, γιατί συνήθως και εδώ γίνονται πολλές ανακοινώσεις, αλλά δεν ξέρουμε τι στέκει και τι δεν στέκει. Καλημέρα, κύριε Γιαννακάκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα από τη Ρώμη. Τι κάνετε, πώς πάτε εκεί? Προβληματισμένη, κύριε Σαχίνη. Δυστυχώς περάσαμε από τα 2.500-3.000 κρούσματα πριν ένα μήνα στα 20.000. Έχουν αυξηθεί λιγότερο βέβαια οι καταλήψεις στις κλίνες και της εντατικής και των κανονικών τμήματων. Ας κάνουμε μια ευχή, κύριε Σαχίνη, να μην προχωρήσει το πράγμα. Δεδομένου και ότι έρχονται και γιορτές. Μέχρι τώρα είναι αρκετά διαχειρίσιμη η κατάσταση όσον αφορά τις νοσηλείες και τις εντατικές. Δηλαδή έχουμε μια κάλυψη γύρω στο 15-20%. Ελπίζουμε τα πράγματα να διατηρηθούν έτσι, γιατί βλέπω την κυβέρνηση να δυσκολεύεται να πάρει νέες αποφάσεις. Τώρα, γιατί... Ναι. Είναι δύσκολο, κύριε Σαχίνη. Έχει μπει, η οικονομία έχει αρχίσει να κυλάει και μια απότομη απόφαση πριν τα Χριστούγεννα θα δημιουργήσει τρανταγμούς τρομερούς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Για πείτε μου, κύριε Γιαννακάκη, έχουμε πληροφορίες τελικά για αυτή τη δημοσίευση από Ιταλούς συναδέλφους σας για ένα φάρμακο που φέρεται να μπλοκάρει τον υποδοχέα ACE2 χωρίς καν να ενεργοποιεί το ανασωπητικό για τη διαδικασία αυτή? Ναι, η δημοσίευση έγινε σε ένα αξιόλογο περιοδικό, επιστημονικό περιοδικό, το Pharmacological Research. Να πω στους ακροατές μας ότι όλα τα επιστημονικά περιοδικά έχουν μια αξιολόγηση, λέγεται impact factor. Το συγκεκριμένο περιοδικό έχει ένα impact factor σημαντικό, δηλαδή πάνω από 6-7. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα περιοδικό το οποίο αξιολόγησε αρκετά σοβαρά και διεξοδικά τα αποτελέσματα των συναδέλφων. Να αναφέρουμε ότι οι συνάδελφοι, πρώτο και τελευταίο όνομα είναι ο Αλεσάνδρο Βίλα και ο Πάολο Τσάνα, ο οποίος είναι δύο πανεπιστήμια, δύο μάλλον χώροι ερευνητικοί που συνεργάστηκαν, είναι το Μιλάνο και η Πίζα. Και οι άνθρωποι αυτοί, τι κάνουν? Εγώ είμαι ευχαριστημένος που διάβασα αυτή τη δημοσίευση για δύο λόγους, κύριε Σαχίνη. Πρώτον, γιατί αρχίζει σιγά σιγά το κέντρο βάρους της έρευνας πάνω στον κορονοϊό να μετατίθεται και προς την Ευρώπη. Και δεύτερον, αρχίζει το κέντρο βάρους να έρχεται και προς τη βασική έρευνα. Διότι τα δύο αυτά χρόνια μιλάμε για αποτελέσματα ως επιτοπίστων της Αμερικής και ως επιτοπλίστων επιδημιολογικά, φαρμακολογικά, κλινικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μία ιδέα που ήρθε εξ ολοκλήρου από την Ευρώπη και η ιδέα αυτή είναι η εξής. Αν παρομοιάσουμε, κύριε Σαχίν, τη λίμωξη από τον κορονοϊό ως ένα κλέφτη που ανοίγει με ένα κλειδί την πόρτα του σπιτιού μας και μπαίνει μέσα, ενώ όλοι κυνηγάνε τον κλέφτη με φάρμακα, με ουσίες και εμβόλια, οι Ιταλοί σκέφτηκαν μήπως είναι καλύτερο να αλλάξουμε λίγο την κλειδαριά μας, έτσι ώστε το κλειδί που χρησιμοποιεί ο κλέφτης να μην μπαίνει. Και εδώ βέβαια το ερώτημα είναι πολύ απλό. Αν αλλάξεις την κλειδαριά του σπιτιού σου, ίσως να μην μπαίνεις και εσύ μέσα. Γιατί και εσύ το παλιό κλειδί είχες. Αυτό έτσι πολύ με μια απλούστατη παρομοίωση για να το καταλάβει ο κόσμος. Ας μιλήσουμε λοιπόν ποια είναι η κλειδαριά. Η κλειδαριά είναι αυτό το μεταθετικό ένζυμο της αγκιοτενσίνης 2, το λεγόμενο ACE ή ACE2, το οποίο αρκετά νωρίς από την αρχή της
πανδημίας, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι είναι ο υποδοχέας που χρησιμοποιεί ο κορονοϊός με την πρωτεΐνη ακίδα του και μπαίνει μέσα από αυτό στα κύτταρα. Σε ποια κύτταρα? Ο υποδοχέας αυτός υπάρχει και στο πνεύμονα και στα αγγεία και στο νευρικό σύστημα και στο νεφρό. Οπότε όταν βρει την ευκαιρία ο ιός και κολλήσει πάνω στις μεμβράνες των κυττάρων αυτών, αρχίζει όλη τη διαδικασία της νόσου. Λοιπόν, οι Ιταλοί σκεφτήκαν λοιπόν, ας αφήσουμε τον κορονοϊό να κυκλοφορεί από τη στιγμή που μας έδειξε ότι έχει αυτό το βίτσιο να αλλάζει συνεχώς με τις μεταλλάξεις του, και ας πάμε να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε κάτι ώστε να μπλοκάρουμε τον υποδοχέα ACE2 για να μην τον βρίσκει εύκαιρο ο κορονοϊός και να μην μπορεί να μπει μέσα. Βέβαια, ξέρετε τώρα, αν σε ένα γιατρό πας και πεις θα μπλοκάρω τον υποδοχέα ACE2, θα σου πει μάλλον δεν είσαι καλά, γιατί είναι ένα ένζυμο το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο για τη ρύθμιση της πίεσης, την αγγειοδιαστολή, τη ρύθμιση της φλεγμονής. Οπότε ένας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός αν θα πάει να αγγίξει εκεί πέρα. Οι Ιταλοί λοιπόν συνάδελφοι τι σκέφτηκαν, κύριε Σαχίν? Σκέφτηκαν να μην τον αγγίξουν ολόκληρο αυτόν τον υποδοχέα, αλλά να πάνε στο πιο συγκεκριμένο σημείο στο οποίο πάει η πρωτεΐνη spike του ιού και κολλάει, και να βάλουν κάτι έτσι ώστε να εμποδίσουν την ένωση της πρωτεΐνης με τον υποδοχέα. Αυτό το κάτι τώρα ήταν μια εντελώς νεωτεριστική ιδέα των Ιταλών ερευνητών. Δεν είναι μια πρωτεΐνη, αλλά είναι ένα μικρό κομματάκι απλής έλικας του DNA. Αυτά τα μικρά κομματάκια του DNA τα λέμε απταμερή στην γλώσσα της βιοτεχνολογίας, και έχουν το πολύ καλό χαρακτηριστικό, κύριε Σαχίνη, ότι όταν μπουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα δεν δημιουργούν φλεγμονή. Νομίζω πως το προείπατε κι εσείς πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Δηλαδή είπατε ότι εάν οι Ιταλοί χρησιμοποίησαν κάτι, αυτό το κάτι λοιπόν είναι το κομματάκι του DNA που πηγαίνει και κολλάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, πολύ μικρό, του υποδοχέα ACE2, και δεν δημιουργεί ούτε φλεγμονή, και βέβαια εννοείται ότι από τη στιγμή που δεν δημιουργεί φλεγμονή δεν δημιουργεί παρενέργειες σε ένα υποτιθέμενο φάρμακο που θα βγει στο μέλλον. Τώρα, ας εξηγήσουμε πολύ καλά στους ακροατές μας ότι όλα αυτά μέχρι τώρα έχουν γίνει σε κυταρικές καλλιέργειες. Δηλαδή, οι συνάδελφοι τι έκαναν? Πρώτον, μελέτησαν πάρα πολύ καλά στερεομετρικά, δηλαδή με μια τεχνολογία τρισδιάστατη, τον υποδοχέα ACE2. Είδαν ακριβώς που πάει και κολλάει ο κορονοϊός μέσω της πρωτεΐνης ακίδας, και μετά διάλεξαν από εκατοντάδες χιλιάδες τμήματα του DNA που θα μπορούσαν να κολλήσουν εκεί πέρα ποιο ήταν το πιο αποτελεσματικό, έτσι ώστε εάν έβαζαν τον κορονοϊό με κύτταρα τα οποία είχαν αυτό το κομματάκι του DNA και μπλόκαρε τον υποδοχέα τους, ουσιαστικά μπλόκαραν την είσοδο του κορονοϊού. Η δημοσίευση αυτή είναι ιδιαίτερα αξιόλογη, γιατί αποτελεί μία βάση για να σκεφτούμε πώς θα φτιάξουμε ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο μάλιστα είναι, θα μπορούσα να πω, ακόμα καλύτερο από φάρμακο, γιατί δεν είναι ότι προσπαθεί να μπλοκάρει τον ιό όταν μπει μέσα στο κύτταρο και να μπλοκάρει κάποια ένζυμά του. Απλώς δεν τον αφήνει να μπει, οπότε είναι αρκετά σημαντικό. Το ερώτημα τώρα είναι, όταν θα περάσουμε οι Ιταλοί συνάδελφοι πήραν την πατέντα για αυτή την ιδέα. Τώρα, από εδώ και πέρα όμως πρέπει να δούμε σε πειραματόζωα και βέβαια μετά στην δημιουργία ενός φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί στον άνθρωπο, κατά πόσο τα απταμερή, δηλαδή αυτά τα κομματάκια που χρησιμοποίησαν για να μπλοκάρουμε τον υποδοχέα ACE2, είναι σταθερά σε μία μορφή φαρμάκου. Δηλαδή, να θυμίσω ότι το εμβόλιο, για παράδειγμα, της Pfizer, το mRNA, επί δεκαετίες είχε το πρόβλημα ότι το κομματάκι αυτό του mRNA, όταν το βάζανε στον ανθρώπινο οργανισμό, ο ανθρώπινος οργανισμός το διαλούσε. Και βρήκαν μετά μια πατέντα με μια κάψουλα, λιπηδική κάψουλα, να το βάζουν στο ανθρώπινο σώμα και να μην καταστρέφεται.
αυτό το υποτιθέμενο πρόβλημα ίσως να έχει και αυτή η ιδέα που παρουσιάζουν οι Ιταλοί. Οπότε αυτά τα πρακτικά προβλήματα θα τα κοιτάξουν, βέβαια, γιατί θα γίνουν τα πειράματα στα ζώα. Οπότε θα κοιτάξουν κατά πόσο είναι σταθερό ένα τέτοιο μόριο να μπει στην κυκλοφορία, με ποια μορφή πρέπει να μπει και κατά πόσο μετά όντως έχει τόσο καλή απόδοση όσο φάνηκε και στις κυταρικές καλλιέργειες. Εγώ θέλω να κρατήσω αρχικώς αυτό που είπατε, κύριε Γιαννακάκη, γιατί από ό,τι φαίνεται διαβάζοντας, αλλά εσείς το διαβάσετε καλύτερα, δεν κινητοποιεί καν το ανασωπητικό. Αυτό είναι ένα συν, και καταρχήν φαίνεται ότι είδαν ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα, δηλαδή μετά το μέρες, όπως μας είπατε, ο ιός δεν μπορεί να πει. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι είχε αποτέλεσμα, και για μένα είναι πιο σημαντικά άλλα δύο στοιχεία που είπατε. Ότι φεύγει αυτό το πεδίο συνεχώς από ανακοινώσεις αμερικανικές, είναι ευρωπαϊκές, και κυρίως ότι οι επιστήμονες μέσα από ένα εξαντλητικό διάλογο και προβληματισμό αρχίζουν να στρέφονται και στο πώς, με ποια φάρμακα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό που μας ταλαιπωρεί. Ευχής έργων να πάνε ένα βήμα πιο κάτω, διότι αν πάνε θα γίνει πολύ πιο γρήγορα, φαντάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σαχίνη, γιατί όταν έγινε η έκρηξη της πανδημίας στην Ιταλία, γιατί να θυμίσω ότι το κέντρο της πανδημίας το Φλεβάρι και το Μάρτι του 2020 ήταν στη Βόρεια Ιταλία. Αυτό τι έδειξε λοιπόν και τι έκανε να προβληματιστούν όλες οι ιταλικές αρχές. Έδειξε πρώτον ότι η Ιταλία δεν είχε επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας. Ήταν τρομερό σκάνδαλο όταν βγήκε αυτή η είδηση ότι το σχέδιο με το οποίο δούλευε η Ιταλία ήταν δεκαετίων πριν. Mm-hmm. Δεύτερον, το δημόσιο σύστημα υγείας, ειδικά της Λομβαρδίας, είχε κατακαιρματιστεί και είχε δοθεί υπομορφή διαφόρων έτσι μικρών υπηρεσιών στους ιδιώτες. Και τρίτον, η βασική έρευνα, κύριε Σαχίνη, δυστυχώς, και αυτό μπορώ να το πω και εγώ, η βασική έρευνα είναι χρόνια που υποχρηματοδοτείται. Κύριε Γιαννακάκη, εγώ κρατώ αυτό που είπατε, ότι καταρχάς φαίνεται να υπάρχει αποτελεσματικότητα, άρα αν δουλέψει έτσι όπως το περιγράψατε, αν δουλέψει, είναι ένα φάρμακο που θα έχει και τις λιγότερες επιπτώσεις στον οργανισμό. Δηλαδή, γι' αυτό εξηγώ και στους ακροατές με τη βοήθειά σας, γιατί είναι σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Εάν δουλέψει. Ναι, και το σημαντικό, κύριε Σαχίνη, ποιο είναι, ότι το να το λέμε φάρμακο είναι έτσι λίγο, νομίζω δεν είναι ακριβώς σωστό, γιατί ουσιαστικά προλαμβάνει την είσοδο του ιού μέσα στο κύτταρο. Δηλαδή δεν περιμένουμε να νοσήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τον ιό, δεν τον αφήνουμε να μπει μέσα, άρα λοιπόν δεν νοσούμε. Αυτό είναι το δίδαγμα που δίνει η δημοσίευση των Ιταλών. Σωστά, έχετε δίκιο. Να ευχηθούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα σε αυτές τις καταστάσεις. Επί τη ευκαιρία που σας έχω τώρα στη συχνότητα, αν και ξέρω ότι δεν είναι της ειδικότητάς σας, για πέστε μου λίγο, έχω έτσι την απορία, γιατί έχουμε ανοίξει μια συζήτηση και στην Ελλάδα. Θυμάστε ότι την πρωτανοίξαμε εδώ πριν 2 χρόνια, γιατί αυτή εδώ η ιστορία που λέμε τώρα μπορεί να πάρει και μια τριετία. Την ανοίξαμε πριν 2 χρόνια με τα μονοκλονικά, σε ανύποπτο χρόνο. Έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται συστηματικά η χορήγησή τους στην Ιταλία, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον αυτό διαβάζω στον Ιταλικό τύπο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια, έχει αρχίσει. Απλώς υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα, κύριε Σαχίνη, ότι το βασικό κριτήριο για τη χρησιμοποίηση των μονοκλονικών είναι να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σωστά. Από τη στιγμή που έχει διαγνωστεί ο κορονοϊός, δηλαδή ακόμα και σε ασυμπτωματική φάση. Η έγχυση πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα, πρέπει να γίνει σε ένα νοσοκομιακό χώρο, οπότε θέλει πρωτοβάθμια, αναπτυγμένη λοιπόν, αυτό μου λέτε ουσιαστικά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μα όλα αυτά τα όπλα που έχουμε έχουν και κάποια κριτήρια για να χρησιμοποιηθούν. Δεν μου λέτε όμως, κύριε Γιαννακάκη, προφανώς για να κάνει κανείς σε τέτοια έκταση θεραπείες με μονοκλονικά θα πρέπει να υπάρχουν ποσότητες, έτσι δεν είναι? Με ποια λογική λοιπόν μπορείτε να μου το εξηγήσετε, κάνοντας μια αντιστοίχηση? Στην Ελλάδα προμηθευτήκαμε 2.000 μονοκλονικά, μας επαρκούν για τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Ξέρω ότι στην Ιταλία ψηφίστηκε και πέρασε από τον προϋπολογισμό.
400 εκατομμύρια δαπάνη, ειδικά όσον αφορά τα μονοκλονικά. Πώς γίνεται λοιπόν εδώ στην Ελλάδα οι επιστήμονες μας να λένε, πρώτον, δεν υπάρχουν μονοκλονικά στην αγορά. Δεύτερον, ότι εμείς προμηθευόμαστε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Ιταλία κοιτάει τον πληθυσμό της και εμείς όχι. Και τρίτον, πείτε μου, με ποιο μηχανισμό διαφάνειας μπορείς να εξασφαλίσεις ότι τα 2.000 δεν θα πάνε σε λίγους και μάλιστα σε συγκεκριμένους? Γιατί στην Ιταλία δεσμεύσαν στον προϋπολογισμό 400 εκατομμύρια. Εδώ δεν έγινε αυτό. Βεβαίως. Τι να σας πω, κύριε Σαχίνη. Δυστυχώς σε τέτοιες αποφάσεις πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια, γιατί αποφάσεις χωρίς μια έτσι διάφανη, ένα διάφανο συλλογισμό δημιουργούν δυσπιστία στον κόσμο. Και όταν απομακρυνθεί ο κόσμος και από τις αρχές και από την επιστήμη, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα είναι να εξηγήσουν γιατί παραγγέλθηκαν μόνο αυτά ή αν πρόκειται να παραγγελθούν περισσότερα. Και μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρία συζήτησης, έτσι, μετά από δύο χρόνια στην Ελλάδα συζήτηση. Δυστυχώς. Άρα είναι ένα θέμα, δηλαδή αν συγκρίνω το τι γίνεται στην Ιταλία και το τι γίνεται στην Ελλάδα, είναι ένα θέμα εδώ. Δηλαδή οι Ιταλοί είναι πιο, να το πω έτσι, πιο μάγκες και φροντίζουν για τους πολίτες τους. Δεν κατάλαβα. Εσείς στην Ιταλία ζείτε βέβαια, αλλά... Βέβαια. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι γενικά έχουμε ένα θέμα για το κατά πόσο είναι ομοιόμορφες οι πολιτικές υγείας όσον αφορά τον κορονοϊό στην Ευρώπη. Αυτό θέτει ένα θέμα, κύριε Σαχίνη, γιατί ενώ πέρυσι οι Ιταλοί έβλεπαν τους Γερμανούς ως μοντέλο και πρότυπο στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ένα χρόνο μετά οι Γερμανοί βλέπουν τους Ιταλούς ως πρότυπο. Σωστό. Και ζητάνε βοήθεια από την Ιταλία και φέρνουν Γερμανούς πολίτες να διασωληνωθούν στην Ιταλία. Οι Ιταλοί που κάποτε χειροκροτάγαν τους Κουβανούς γιατρούς που ήρθαν εθελοντικά. Τα θυμίζω όλα. Πώς περάσαμε σε δύο χρόνια. Βέβαια. Δεν μου λέτε, κύριε Γιαννακάκη. Ναι, πείτε το. Όχι, τώρα λέω οι Ιταλοί ξαναχειροκροτάνε τους Κουβανούς, γιατί ξέρετε, η Κούβα χρησιμοποιεί το εμβόλιο Soberana 2. Το οποίο είναι ένα πρωτεϊνικό εμβόλιο, άρχισε τη χορήγησή του από παιδιά 2 ετών. Το εμβόλιο αυτό δίνει πολύ λιγότερες παρενέργειες. Έχουν πάρει μέρος και οι Ιταλοί ερευνητές και στα trial, αλλά και στη χρησιμοποίηση ως τρίτη δόση. Και τώρα ακούμε ότι επιτέλους ο EMA αδειοδότησε το Novavax, το οποίο είναι ένα παρόμοιο εμβόλιο, δηλαδή πρωτεϊνικό εμβόλιο, που φτιάχνεται στην Αμερική. Παρόλα αυτά όμως η αρχική ιδέα, δηλαδή το Soberana, ήταν του Κουβανέζικου Ινστιτούτου Ερευνών. Και το Αμπτάλα, έχετε δίκιο, αλλά δεν ξεχνάμε ότι η Κούβα, ιδίως στην πρωτοβάθμια φροντίδα, γιατί ακούνε κάποιοι Κούβα και βγάζουν σπυράκια, είναι πανεπιστημιακό μάθημα στις σχολές του Καναδά, το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας της Κούβας, για να μην μπερδευόμαστε. Θέλω, μιας και φτάσαμε εδώ, να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα διαφάνειας, αξιοπιστίας, όπως θέλετε πέστε το εσείς, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αν κατά τη γνώμη σας θα πρέπει και στην Ελλάδα τελικά να προχωρήσουμε σε μια, ας την πω εγώ, ανεξάρτητη αρχή διαχείρισης πανδημίας σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα, τη διαχείριση των ΜΕΘ, το ζήτημα των πρωτογενών στοιχείων που δεν υπάρχουν στην επιστημονική κοινότητα έτσι με άμεση πρόσβαση, τώρα πλέον και στη διαχείριση των μονοκλονικών. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτά τα ζητήματα λόγω να τα χειρίζονται επιτροπές που έχουν μεν νομοποιηθεί, αλλά δεν αποτελούν ανεξάρτητες θεσμοθετημένες αρχές. Στην Ιταλία, είπατε εσείς, σε ένα χρόνο βγήκαν αναγκαία συμπεράσματα από την ήττα που πάθαν στον Μπέργαμο και προχώρησαν. Με προβλήματα αρχικώς, σκανδαλώδη όπως είπατε, αλλά άλλαξαν τη φορά. Εδώ δεν θα χρειαζόταν κάτι αντίστοιχο. Βεβαίως, κύριε Σαχίνη, και όχι μόνο αυτό. Όσον αφορά τις επιτροπές, η Ιταλία μέσα σε δύο χρόνια έκανε το εξής. Έκανε η βασική επιτροπή της μειώθηκε στα 12 άτομα και τα πρακτικά δημοσιεύονται. Έτσι, γιατί ο κάθε πολίτης πρέπει να διαβάσει και να δει γιατί πέρυσι ή πριν 6 μήνες ή πριν 3 μήνες πάρθηκαν κάποια μέτρα. Αυτό νομίζω ότι είναι βασική αρχή για να αποκτήσει και ο πολίτης έτσι την εμπιστοσύνη που είπαμε, που την είχε χάσει αρκετά όσον αφορά τις αρχές. Και δυστυχώς όταν χάνει ο πολίτης την εμπιστοσύνη του στις αρχές, τη χάνει και στον επιστημονικό κόσμο. Και αυτό είναι, είπαμε, είναι καταστρεπτικό. Είναι καταστρεπτικό γιατί όταν ο επιστήμονας μπει πίσω από τον πολιτικό
και ο πολίτης δεν έχει εμπιστοσύνη όπως στο εδώ, και στον επιστήμονα, τότε τα χάσαμε όλα, κύριε Σαχινή. Και μετά πώς θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη? Όταν ρωτήσανε τον Ιταλό ερευνητή που συνεργάζεται με τους Κουβανούς όσον αφορά γιατί τρέχουν και εμβολιάζουν τα παιδιά των 2 ετών, ο άνθρωπος απάντησε ότι υπάρχει μια τέτοια ποιότητα ενημέρωσης, επιστημονικής ενημέρωσης από το κεντρικό κράτος στον απλό κόσμο, που απλώς κόσμος εμπιστεύεται και πάει. Έτσι. Είναι σχεδόν, θα το πω, φανεί βαρύ, σχεδόν τυφλή εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αφού ακριβώς είναι. Ναι, αλλά όμως έχει δείγματα γραφής και έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Εδώ δεν έχεις πρόσβαση καν σε στοιχεία στους επιστήμονες, κύριε Γιαννακάκη, για να δεις τι γίνεται με τη διαχείριση πανδημίας στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε τώρα. Εγώ νομίζω ότι οι ίδιοι επιστήμονες που βρίσκονται στις διάφορες επιτροπές, νομίζω ότι αυτοί οι ίδιοι έπρεπε να ζητήσουν να δημοσιεύονται τα πάντα, όχι μόνο τα στοιχεία, αλλά ακόμα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα πάντα. Γιατί νομίζω ότι όταν ένα μέλος μιας επιτροπής προτείνει κάτι και μετά παίρνετε μια άλλη απόφαση, είναι σωστό να υπάρχει δημοσιευμένο ποια ήταν η θέση του καθενός πριν να βγει κάθε απόφαση. Κώστας Γιαννακάκης, μεταφέροντάς μας την καθημερινότητα και την εμπειρία, την κτηθήσα από μια μεγάλη αρνητική εικόνα αρχικώς στην Ιταλία, η οποία έχει γυρίσει τούμπα, καλά το είπε, όχι ότι και εκεί δεν ανησυχούν, δεν προβληματίζονται, δεν είναι σε αλάρμ, όμως αποφάσισαν να δουν ποια είναι τα λάθη τους, να λειτουργήσουν με διαφάνεια, κατά το μέγιστο δυνατό, να ανοίξουν τις πηγές πληροφόρησης, να ενδυναμώσουν αυτά που υπέφεραν, και τώρα φτάσαμε στο σημείο οι Ιταλοί συνάδελφοί του να ψάχνονται ακόμη και για φάρμακο. Προφανώς, κύριε Γιαννακάκη, και τα μονοκλονικά και για την Ελλάδα είναι θέμα. 2 χρόνια το φωνάζουμε. Βλέπω εδώ τι μας λέτε. 400 εκατομμύρια προϋπολογισμού στην Ιταλία. Εκεί δεν είναι κουτόφραγκη. Πώς θα γίνει τώρα? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλές γιορτές, κύριε Γιαννακάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Υγεία και ευτυχία σε όλους τους Ηρακλειώτες και τις Ηρακλειώτες. Γεια σας, κύριε. Και τους Χανιώτες να πείτε να μην διαμαρτύρονται οι συμπατριώτες σας οι άμεσοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.